και σε όλους τους φίλους που μας παρακολουθούν. Για τη Θάσο να πούμε, να ξεκινήσουμε, κύριε Υπουργέ, από το Όχι, να πούμε για την κατάργηση του νόμου. Για την κατάργηση του νόμου, εννοείται. Αυτό που ακούγατε τώρα. Αυτό που ακούσατε τον κύριο Κουμουτσάκο. Από τον κύριο Κουμουτσάκο, εννοείται. Ναι, για να καταργήσει ένα νόμο πρέπει να έχει στην πλειοψηφία και να έχει κυβέρνηση. Όταν θα γίνει η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, θα συζητήσουμε για αυτό το θέμα. Εντάξει, επ' αυτού μιλούσαμε. Καταναλώνεστε τώρα. Μα τι να συζητάμε τώρα, τι θα γίνει μετά από 4 χρόνια. Α, τότε οι εκλογές θα γίνουν το 19. Μα οι εκλογές θα γίνουν το 19. Ναι. Ταλανίζεται η Νέα Δημοκρατία διότι έχει σοβαρά εσωτερικά προβλήματα και προσπαθεί να τα εξάγει σε μια περίοδο που όλοι, μα ακόμα και οι πιο συντηρητικοί πολίτες, αντιλαμβάνονται ότι η χώρα για να βγει από αυτά τα μεγάλα δεινά που την οδήγησαν συγκεκριμένες πολιτικές όλα αυτά τα χρόνια, πρέπει να έχει πολιτική σταθερότητα. Τι εναλλακτικό υπάρχει? Ας πούμε λοιπόν ότι γίνεται αυτό που θέλει η Νέα Δημοκρατία, γιατί επιδιώκει εκλογές. Τι θα γίνει, τι θα εξαχθεί από αυτές τις εκλογές, αν υποθέσουμε ότι γίνουν? Πάντως είπε, λοιπόν, μερικά πράγματα ο κύριος Κουμουτσάκος είπε, θα καταργήσουμε τον νόμο παπά. Α, εντάξει, αυτό θα κάνουνε. Πώς θα το κάνουν? Για να το κάνουν πρέπει να έχουν κυβέρνηση. Είναι σίγουροι ότι θα έχουν κυβέρνηση? Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά για να τα συζητάμε. Κύριε Κουρουπλή, να προχωρήσουμε λίγο. Να προχωρήσουμε όσο θέλετε. Να πούμε λίγο για αυτό το Μητρό Πολιτών. Τι είναι ακριβώς αυτό που ακούσαμε προχθές? Έχει ήδη αρχίσει μια, ξέρετε, ρητορική. Αυτά, Big Brother και αυτά, να καταλάβει ο κόσμος, ναι, τι είναι, πού διευκολύνει, από τι θα προκύψει. Κοιτάξτε, θα απαντήσω εγώ. Θα απαντήσω. Λοιπόν, η χώρα αυτή τη στιγμή είναι η τελευταία χώρα στην Ευρώπη από πλευράς ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ξοδεύτηκε, δεν είναι όμως αποτέλεσμα γιατί η χώρα δεν είχε ανθρώπους ή λεφτά, και ανθρώπους έχει, ικανούς, γερά μυαλά, και χρήματα ξοδεύτηκαν. 7 δισεκατομμύρια ευρώ ξοδεύτηκαν από το 2000 μέχρι σήμερα, και σήμερα κανένα σύστημα δεν κουμπώνει το ένα με το άλλο. Δεν επικοινωνεί δηλαδή το ένα Μητρό με το άλλο. Ξέρω εγώ, ΑΜΚΟ, ΑΦΗΜΗ, όλες αυτές είναι βάσεις δεδομένων. Δεν είναι νέο δίκτυο. Ότι, λοιπόν, δεν έχει δυνατότητα σήμερα το ένα σύστημα να επικοινωνεί με το άλλο. Αυτό που πάμε να κάνουμε, χωρίς να ξοδέψουμε αυτά που ξόδεψαν αυτοί, ούτε κατ' ελάχιστον, οι υπάλληλοι εδώ του Υπουργείου δουλεύουν για αυτή την προσπάθεια. Προσπαθούμε λοιπόν να εκαθαρίσουμε το Δημοτολόγιο και το Ελιξιαρχείο και να συστήσουμε το Μητρό Πολιτών, όπου θα είναι πλέον σαφές ποιος είναι ο Κουρουμπλής π.χ. με τα στοιχεία δεδομένα, καθαρά, ελεγμένα. Και με βάση αυτό λοιπόν το Μητρό Πολιτών θα υπάρχει η δυνατότητα διαλειτουργικότητας όλων αυτών των 280 βάσεων μικρών και μεγάλων του Δημοσίου. Συνέπεια, 11 εκατομμύρια πιστοποιητικά έγχαρτα, και το ξαναλέω, 11 εκατομμύρια πιστοποιητικά έγχαρτα που κινούνται μέχρι σήμερα σε χαρτί και τα μετακινούν άνθρωποι, θα εκλείψουν πλέον και θα κινούνται ως πληροφορία. Αυτό είναι επανάσταση, είναι ανατροπή. Λοιπόν, ας κάνουν λοιπόν λίγο υπομονή, γιατί ο κόσμος περίμενε 16 περίπου χρόνια όταν ξεκίνησε αυτό. Αυτό θα οδηγήσει σε ένα, υπουργέ, σε ένα ενιαίο αριθμό. Δηλαδή θα συμπεριλαμβάνει σε μέσα ένα αριθμό που θα μπορεί να ανοίγει τη δυνατότητα επικοινωνίας με όλους τους κωδικούς αυτούς που, για τους οποίους μιλάμε, για το Μητρό Πολιτών, για το Μητρό Πολιτών δηλαδή, με τον ΑΜΚΑ, τον ΑΦΗΜΗ και όλα αυτά τα μεγαλύτερα και μικρότερα. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, ότι θα πηγαίνω είτε στην εφορία, είτε στο ληξιαρχείο, είτε στο νοσοκομείο το δημόσιο και θα δίνω αυτόν τον αριθμό? Δεν χρειάζεται να πηγαίνεις πουθενά, μέσα από το, από τον υπολογιστή σου θα δίνεις μια εντολή και η πληροφορία θα μεταφέρεται αυτομάτως. Ωραία, πότε θα... ποια είναι τα βήματα υλοποίησης αυτού του έργου? Αυτό το έργο λοιπόν, για να είμαστε σαφείς και να λέμε πράγματα συγκεκριμένα, τελειώνει, το Μητρό Πολιτών ολοκληρώνεται στο τέλος Νοεμβρίου. Εγώ θα πω λοιπόν τέλος του χρόνου. Από τη στιγμή αυτή ξεκινάει η προσπάθεια η καινούρια και υπολογίζουμε ότι μέσα στο 17
οι 15-20 οι μεγαλύτερες βάσεις δεδομένων που αποτελούν το 70-75% της πληροφόρησης που χρειαζόμαστε θα έχουν διαλειτουργήσει. Από εκεί και πέρα μπαίνουμε πλέον σε μια νέα εντελώς περίοδο στο θέμα πρόσβασης του πολίτη στην πληροφορία που θέλει. Έχουμε και την Εθνική Επιτροπή Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας. Έχουμε λοιπόν ένα δεύτερο πολύ μεγάλο, αυτή για την οποία σου μιλάω τώρα πιστεύω είναι μια ριζική αλλαγή στη λογική του δημοσίου, στον τρόπο που λειτουργεί και σκέφτεται το δημόσιο και ενεργεί. Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα και που έχει να κάνει με τη γραφειοκρατία και την πολυνομία. Το δεύτερο λοιπόν μεγάλο ζήτημα, το οποίο ήδη έχουμε ξεκινήσει, συγκροτήσαμε με νόμο την Εθνική Επιτροπή Κωδικοποίησης Νομοθεσίας. Ξέρετε, αν διαβάσει κανείς Ισοκράτη ή Πίνδαρο ακόμα, θα δει ότι από τότε είχαν εντοπίσει την ανάγκη λιγότερων νόμων, ότι οι πολλοί νόμοι οδηγούν σε κακοδιοίκηση. Αυτά έλεγε και ο Ύμνης, ο Μακαρίτης, ο Ροΐδης. Όσοι έχουμε διαβάσει Ροΐδη. Δηλαδή θα ψάξετε όλοι ποιοι, νόμοι επικαλύπτουν, ο ένας τον άλλο. Ακυρώνει ο ένας τον άλλον. Ακριβώς. Επικαλύπτει ο ένας τον άλλον ασάφειες, παρερμηνίες. Αυτό θεργεύει τη διαφθορά, κύριε Υπουργέ. Θεργεύει τη διαφθορά. Πολύ τροφοδοτεί και απασχολεί τη δικαιοσύνη. Πολύ μεγάλη επισήμανση. Και εκεί παίζονται τα παιχνίδια και με τα μεγάλα δικηγορικά γραφεία στη δικαιοσύνη που επιστρατεύουν τον ένα νόμο, χρησιμοποιούν τον άλλον, όπως βολεύει κάθε φορά, με συνέπεια να έχουμε κακή απονομή της δικαιοσύνης, να έχουμε καθυστερήσεις στην έκδοση αποφάσεων, να έχουμε κακή λειτουργία των θεσμών. Όλα αυτά λοιπόν επιδρούν στο να μην έχουμε ένα λειτουργικό αντιγραφειοκρατικό και αποτελεσματικό κράτος. Αυτή η επιτροπή λοιπόν, στην οποία συμμετέχουν οι τρεις κοσμήτερες των νομικών σχολών, καθηγητές πανεπιστημίου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, έχουν λοιπόν επιφορτιστεί με το έργο μέσα σε μία τριετία πλέον να έχουμε απαλλάξει την ελληνική νομοθεσία από όλα αυτά τα βάρη που κουβαλάει. Είναι λοιπόν η δεύτερη μεγάλη μεταρρύθμιση που επιχειρεί το Υπουργείο. Και η τρίτη είναι η επαναθεσμοποίηση του Καλλικράτη, η επαναθεσμοποίηση της αποκέντρωσης. Εκεί λοιπόν πραγματικά πιστεύω ότι θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές. Θα μεταφερθούν όχι μόνο αρμοδιότητες αλλά πιστεύω και πόροι, ώστε η αυτοδιοίκηση πραγματικά να αναλάβει τον ιστορικό και ουσιαστικό ρόλο που έχει να παίξει, δηλαδή να απαντήσει στα μικρά και μεγάλα προβλήματα που ταλανίζουν τον πολίτη και έχει ανάγκη τέτοιων φροντίδων και υπηρεσιών. Κύριε Κουρουμπλή, να φτάσουμε στο θέμα να αναθίξουμε των παιδικών σταθμών. Δοθήκανε βάουτσερ. Βεβαίως. Δοθήκανε βάουτσερ σε άνεργους, σε περισσότερο κόσμο. Και τελικά βρέθηκε αυτός ο κόσμος να έχει το βάουτσερ στο χέρι και να μην μπορεί να πάει το παιδί του σε ένα παιδικό σταθμό. Ακούστε, θα σας πω. Καλύψαμε όλους τους πολίτες που ήταν κάτω από το όριο της φτώχειας. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα ζητήματα, οι εκκρεμότητες αυτές τις οποίες πολύ σωστά επισημαίνετε. Γιατί οφείλουμε να τις αναγνωρίσουμε. Τι να κάνουμε, να οριοποιούμε τα πράγματα. Εφαρμόσαμε ένα νέο σύστημα. Αυξήσαμε κατά 4.000 τη δυνατότητα των παιδιών. Και εγώ ο ίδιος σας ομολογώ ότι δεν είμαι ικανοποιημένος, γιατί υπάρχουν και άλλα παιδιά που έχουν ανάγκη αυτής της φροντίδας. Γιατί πιστεύω στο ρόλο του παιδικού σταθμού. Λοιπόν, μέχρι την 1η Οκτωβρίου θα έχουμε αρκετές διευθετήσεις τέτοιων εκκρεμωτήτων. Αλλά σας ομολογώ ότι υπάρχουν δήμοι στη χώρα που δεν έχουν ούτε ένα κλαμπ. Υπάρχουν δήμοι στη χώρα που δεν έχουν ούτε ένα κλαμπ αμαία. Αυτή την ανισότητα οφείλει η κυβέρνηση να την αντιμετωπίσει αποφασιστικά και αποτελεσματικά. Τι θα γίνουμε με τις μανάδες και τους πατεράδες που έχουν στα χέρια τους ένα βάουτσερ και δεν, και έχουν, δεν σταθμό... έχουν σταθμό να πάνε το παιδί τους. Ακούστε, όσοι πήρανε τέτοια βάουτσερ π.χ. στην επαρχία, γιατί αυτό το φαινόμενο, να ξέρετε, παρουσιάζεται εκεί που σας είπα. Γιατί δεν υπάρχει σε όλη τη χώρα, αντιλαμβάνεστε τι λέω, σε όλους τους δήμους δεν υπάρχουν οι υποδομές αυτές.
Άρα κύριε Υπουργέ, έχουμε ένα δίκαιο σύστημα αυτή τη στιγμή, αλλά μη λειτουργικό. Εσείς λέτε ότι είναι δικαιότερο σε σχέση με πέρυσι. Δίκαιο, ακούστε, αλλά δεν είναι λειτουργικό. Σύστημα, αλλά υπάρχουν σημεία της Ελλάδος, δήμοι της Ελλάδος που δεν υπάρχουν. Όταν λέω κδάπα μέα, δεν υπάρχουν σε όλη τη χώρα. Άρα και ένα παιδί με ειδικές ανάγκες, ένας γονιός που θα πάρει π.χ. στη Βόνιτσα ενδεχομένως ένα τέτοιο βάουτσερ, δεν θα μπορεί να το αξιοποιήσει γιατί δεν υπάρχει κδάπα αμαία εκεί. Άρα δεν υπάρχει κάποια λύση άμεση τώρα, κύριε Υπουργέ. Εδώ καλείται η πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της. Ωραία. Και εγώ σας λέω ως υπουργός αρμόδιος, μαζί με την κυρία Φωτίου, θα αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Του χρόνου τέτοιο καιρό δεν θα υπάρχει δήμος που δεν θα έχει κδάπ και δεν θα έχει και κδάπ αμαία. Για άμεσα, για αυτούς που κρατάνε τα βάουτσερ. Για άμεσα θα γίνει μια διευθέτηση την 1η Οκτωβρίου να δούμε πόσα βάουτσερ από αυτά στην περιφέρεια δεν έχουν καλυφθεί και πόσα βάουτσερ και πόσα δεν δόθηκαν στην Αθήνα όπου υπάρχουν δομές. Είναι ένα θέμα το οποίο επεξεργάζεται. Υπουργέ, και ένα τελευταίο σχόλιο για τη Θάσο σας παρακαλώ, Υπουργέ. Για τη Θάσο. Στη Θάσο πήγαμε χθες με τον Πρωθυπουργό και με τον Υπουργό τον κύριο Σπίρτζη και με τον Γενικό Γραμματέα του Πολιτικής Προστασίας. Πρέπει να σας πω ότι είναι καμιά φορά άδικο να λέμε, να προτρέχουμε στα μέσα για να δημιουργήσουμε την εντύπωση της πληροφορίας, αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Από την πρώτη στιγμή και καλώς εχόντων των πραγμάτων, γιατί δεν είχαμε άλλες πυρκαγιές για να έτσι διαμοιραστούν όλες οι δυνάμεις, ρίξαμε στο Άγιο Όρος αλλά κυρίως στη Θάσο όλα τα εναέρια μέσα που διαθέτουμε. 15 εναέρια μέσα από το Σάββατο το πρωί. Το Σάββατο το πρωί, τις πρωινές, δηλαδή προς τις μεσημεριανές ώρες, ήταν εκεί ο Γενικός Γραμματέας της Πολιτικής Προστασίας. Άρα η επόμενη μέρα, κύριε Υπουργέ, και η αμέσως μετά έφτασε, ακούστε με ένα λεπτό, έφτασε ο Υπουργός ο κύριος Τόσκας. Παρακολουθούσαμε όλη την διαδικασία της εξέλιξης αυτού του φαινομένου του φοβερού που όταν συμβαίνει σε μια περιοχή είναι μεγάλη καταστροφή. Σημαίνει μεγάλη καταστροφή. Πήγαμε με τον Πρωθυπουργό, είδαμε την κατάσταση από κοντά, ακούσαμε όλους τους παράγοντες, δηλαδή ακούσαμε τον Δήμαρχο, ακούσαμε τον Αντιπεριφερειάρχη, όλοι ομολόγησαν ότι από κοινού αξιοποιώντας όλα τα μέσα και τα επίγεια και από άλλους δήμους προσπάθησαν οι άνθρωποι να βοηθήσουν να περιορίσουν αυτό το φαινόμενο. Τώρα, εκείνο που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να εξασφαλίσουμε τη δυνατότητα άμεσων αντιπλημμυρικών έργων, γιατί καταλαβαίνετε τι μπορεί να προκύψει από τις βροχές. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πάμε.